γειτονιές του ευρύτερου Πειραιά, οι εργαζόμενοι, ο λαός και τα παιδιά του ζουν με όλα αυτά τα χρόνια στο πετσί μας, πώς βγάζουν και αυξάνουν τα χέρια τους οι εφοπλιστές, οι Κόσκο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι το μεγάλο κεφάλαιο. Έχουν ρημάξει τα εργασιακά μας δικαιώματα. Έχουν βάλει στη μέγεγη το σύνολο των λαϊκών δικαιωμάτων. Ο λαός του Περάματος, του Κερατσινιού, της Τραπεζόνιας, όλου του Πειραιά, είμαστε αναγκασμένοι να αναπνέουμε κυριολεκτικά καρκίνο και δηλητήριο από τα κανάλια του θανάτου και να τους κόβουν όλοι αυτοί τα χέρια τους. Ζούμε με την αφόρτη δυσοσμία. Στέλνουμε τα παιδιά μας στη σχολεία που τα χωρίζουν λίγα μέτρα από τα καζάνια σε Πέραμα και Τραπεζόνα και μετράμε πόσα λιποθυμάνε στις τάξεις τους από την πόχα των καζανιών. Οι μετρήσεις για την ατμόσφαιρα που έκανε ο Δημόκητος ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτό που χρόνια ο λαός μας καταγγέλει. Δηλαδή ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι φορτωμένος με ουσίες που προέρχονται από επεξεργασία και καύση πετρελοειδών, πως οι τιμές του βενζολίου κάποιες μέρες ξεπερνούν τις επιτρεπόμενες τιμές για την προστασία της υγείας. Ακόμα και παλιότερες μελέτες των ίδιων των εταιριών σημείωναν ότι κάθε χρόνο διαχέονται στον αέρα 300 τόνοι πετρελοειδών από τις εξαμενές. Την ίδια ώρα, επιστήμονες συνδέουν τα σχετικά πιο ψηλά ποσοστά καρκίνου στις περιοχές του Κερατσινίου, της Τραπεζόνας και του Περάματος με τη λειτουργία των καζανιών του θανάτου. Αυτά, σε συνδυασμό με τις εκπομπές αερίων από την Ψιτάλια και τα αέρια της πρώην κομματερής, φτιάχνουν ένα επικίνδυνο μείγμα το οποίο αναπνέει ο λαός του Πειραιά. Καθημερινά ζούμε με το κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, για το οποίο τα ίδια τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης των πετρελαϊκών εταιριών περιγράφουν πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο στα καζάνια του Περάματος θα γίνει κόλαση σε ακτίνα 200 μέτρων, πως θα υπάρχουν σοβαρές συνέπειες και στον ευρύτερο Πειραιά και πως είναι υπαρκούς ο κίνδυνος του δόμηνου. Γιας οι 114 εξαμενές που είναι στην καρδιά της πόλης και πάνω στο μοναδικό δρόμο διαφυγής συνορεύουν μεταξύ τους. Αντίστοιχη είναι και η κίνδυνη με τα καζάνια της Oil One που βρίσκονται στην Τραπεζόνα. Κίνδυνη που πολλαπλασιάστηκαν όταν η Oil One αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η εγκατάσταση δεξαμενών με χιλιάδες κυβικά μαζούτ δίπλα στα σπίτια μας. Την άδεια αυτή διατήρησε φυσικά και η σημερινή κυβέρνηση. Ενώ είναι τουλάχιστον προκλητικό πως εν μέσω πανδημίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανανέωσε ακόμα μια άδεια που είχε δώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια εταιρεία για να πετάει τα αμφόβλητα στη θάλασσα. Τεράστιες είναι οι ευθύνες και της σημερινής και της προηγούμενης περιφερειακής αρχής που έχουν ψηφίσει όλες τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Με λίγα λόγια, έχουν μετατρέψει τις γειτονιές μας σε υγειονομικές και ορολογιακές βόμβες για τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Σε αυτή την άδεια κατάσταση που ζούμε, έρχονται να προσταθούν τα σχέδια της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής της Νέας Δημοκρατίας που στοχεύουν να ολοκληρώσουν όσα δεν πρόλαβαν η κυβέρνηση και η περιφερειακή της αρχή του ΣΥΡΙΖΑ για δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο σχιστό, για την οποία ανακοινώθηκε ήδη πως ο ΕΔΔΑ κατέληξε στην εταιρεία τεχνικό σύμβουλο που θα υπογράψει τη σύμβαση για τις εργασίες δημιουργίας της. Στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων θα επεξεργάζονται κυρίως σύμμικτα απορρίμματα, δηλαδή τα σκουπίδια χωρίς διαλογή, όπως τα πετάμε στον κάδο, από την επεξεργασία των οποίων θα παράγονται κυρίως καύσιμα σκουπίδια και υπολείμματα που όλα θα καίγονται. Ταυτόχρονα θα επεξεργάζεται μικρότερη ποσότητα βιοαποβλήτων, κάποια σε βιομηχανίες και άλλα σε εργοστάσια καύσιμα. Παράλληλα με τα παραπάνω μέτρα, πέρα από τον υπάρχον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο σχιστό, λειτουργούν δύο ακόμα σμά στην περιοχή του Κερατσινίου και του Περάματος. Ο ένας είναι επίσης στην περιοχή του σχιστού και είναι σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Πειραιά, που λειτουργούσε παράνομα εδώ και 11 χρόνια και νομοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας. Ενώ ο άλλος που χωροθετήθηκε στο παλαιόνο καταφείο Περάματος, δηλαδή μέσα στην καρδιά της πόλης. Οι βάρβαροι αυτοί σχεδιασμοί προχωρούν είτε με τη στήριξη είτε με την αντοχή δημοτικών αρχών. Ενδεικτικό άλλωστε είναι πως οι δημοτικές αρχές Κερατσινίου, Τραπεζόνας, Περάματος, Πειραιά εδώ και 11 χρόνια απέκριταν από το λαό που στο σχιστό λειτουργεί παράνομα και δεύτερος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Επίσης, χαρακτηριστική της ανοιχτής στήριξης στα σχέδια που τσακίζουν τη ζωή μας είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής Πειραιά, αλλά και η στάση της Δημοτικής Αρχής Περάματος, που έχει βάλει και η ίδια τη φραγίδα της υποροθέτησης ΜΑ στο παλιό νεκροταφείο Περάματος, συντηρώντας και διευρύνοντας όλα αυτά τα χρόνια την παράνομη κομματερή, φτάνοντας τελικά να την νομιμοποιήσει ως σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Την ίδια ώρα ο λαός του Πειραιά και οι γειτονιές του
είναι αποκλεισμένος από χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης που είτε δεν υπάρχουν είτε είναι εμπορευματοποιημένοι. Ο χώρος των λιπασμάτων στην Τραπετσόνα και ο χώρος του αρμού στο Πέραμα, που αποτελούν την τελευταία διέξοδο του λαού, το συγκεκριμένο δήμο στη θάλασσα, προορίζονται για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι για τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Ενώ αποτελεί μια ακόμα πρόκληση που θα μας βρει απέναντί της η δημιουργία αγροταξίου της Κόσκος της Κονιές. Η στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων αναδεικνύεται μέσα από το επενδυτικό πρόγραμμα της Κόσκος στο λιμάνι του Πειραιά. Η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού, που υπογράφηκε βαθιά πλατιά από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε στο κινέζικο μονοπόλιο τη δυνατότητα να δισαυρίσει τις πλάτες των εργαζομένων στο λιμάνι. Το επενδυτικό σχέδιο της Κόσκο χρηματοδοτείται αδρά με ευρωπαϊκό κονδύλια, όπως παράδειγμα χάρη για την επέκταση του νότιου προβλήτα κρουαζιέρα στην Πειραϊκή. Το συγκεκριμένο έργο δεν πληρεί αντικειμενικά περιβαλλοντολογικούς όρους που προστατεύουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, βάσει στοιχείων και μετρήσεων αρμοδίων φορέων. Και όμως τα έργα, αν και προσωρινά ανεστάλησαν κατόπιν δικαστικής απόφασης, είναι σύντοτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, αλλά απειλώντας και την πολιτική κληρονομιά, αφού πλησίων των έργων βρίσκεται το τραφικό μνημείο του Θεμιστοκλή. Οι αγώνες των κατοίκων της Πειραϊκής, σωματείων και μαζικών φορέων άσκησαν πίεση στην απόφαση του δικαστηρίου. Όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα, αφού οι όποιες αποφάσεις γίνονται εύκολα κουρελόχαρτο με μια δρομολογία ή με μια φωτογραφική διάταξη στη Βουλή υπέρ του κεφαλαίου. Άλλωστε, ο πρόσφατος περιβαλλοντολογικός νόμος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δίνει τη δυνατότητα και την ευχέρεια στο κεφάλαιο για πιο ευνοϊκές και μακροπρόθεσμες περιβαλλοντολογικές άδειες που αφορούν βαριά σώξη της έργα. Για τον λόγο αυτό δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα και διεκδικούμε να σταματήσουν οριστικά τα έργα στην Πειραϊκή που επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των εργαζομένων όλου του Πειραιά. Αφού οι επιπτώσεις από το φαραγωγικό διαστάσεων έργο και επέκταση προβλήτα θα αφήσουν το στίγμα του στην ευρύτερη περιοχή. Όλα αυτά είναι κομμάτια του αντιλαϊκού πάζλ που υπονομεύει τα σύγχρονα δικαιώματά μας στη δουλειά και στη ζωή. Είναι σχέδια ενταγμένα στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς που αφορούν τον Πειραιά συνολικά. Γι' αυτό είναι μεγάλα τα επιχειρηματικά συμφέροντα που συγκρίνονται στις γειτονιές του Πειραιά και το ποιος θα πάρει τη μερίδα του δέοντος, ώστε να φουσκώσει κι άλλο τα κέρδη του σε βάρος των δικαιωμάτων του λαού μας. Την ώρα που ο λαός παραμένει ένα χρόνο μετά την πανδημία έξω από τον κορονοϊό, με την κυβέρνηση να μην έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της υγείας μας και τον προϋπολογισμό για την υγεία να έχει μειωθεί εκ νέου, η σημερινή κυβέρνηση και η περιφερειακή αρχή, πιάνοντας το αντιλαϊκό νήμα από τους προηγούμενους, ετοιμάζονται να δώσουν ζεστό χρήμα για να εξαγοράσουν εκτάσεις στην περιοχή των λιπασμάτων. Αρνούμενοι τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι δημοτικές αρχές Κερασινίου Τραπεζώνας να ικανοποιήσουν το δίκαιο αίτημα του λαού της περιοχής για απανοτρίωση των 640 στρεμμάτων χωρίς αντίτυπο και την αξιοποίησή του για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τα σωματεία και μαζική φορή Κερασινίου του Τραπεζώνας, του Περάματος, όλου του Πειραιά, δηλώνουμε και από αυτό το βήμα τη σημερινή μας κινητοποίηση ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το δίκαιο αγώνα μας. Ότι δεν συμβιβαζόμαστε να ζούμε σε γειτονιές υγειονομικές και κοινωνικές βόμβες. Πως δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέψουν την πόλη μας σε σκουπιδότοπο για τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών που βλέπουν στη διαχείριση των σκουπιδιών ένα ακόμα πεδίο για να γεμίσουν κι άλλο τα σταυροφυλάκια τους. Δεν ανεχόμαστε να αναπλέουμε καρκίνο και πόχα για τα κέρδη των λίγων. Η ζωή των παιδιών μας δεν την παίζουν με κοροναγράμματα. Οι ευθύνες κυβερνήσεων και τοπικών διοικήσεων είναι διαχρονικές. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν από τους ενόχους να κρυφτεί πίσω από ναι μεν αλλά. Θα μας δουν απέναντί τόσο αυτοί που ανοιχτά στηρίζουν αυτούς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, όσο και όσοι πάνε να τους βάσουν από την πίσω πόρτα. Τα σχέδια που ρημάζουν τη ζωή τους, τη ζωή μας, θα επιστρέφουμε όπως είναι. Είναι σχέδια εχθρικά για τη ζωή μας, φτιαγμένα πάνω στα συντρίμια των δικαιωμάτων και των αναγκών μας. Δεν θα περάσουν. Θα μας δουν απέναντί τους. Την απάντησή τους την έχουν πάρει και θα συνεχίσουν να την παίρνουν. Οι δεκάδες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις του προηγούμενου διαστήματος από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς στις γειτονιές του Πειραιά ανέδειξαν την ουσία του ζητήματος, αποκάλυψαν τους σχεδιασμούς που ματώνουν κυριολεκτικά τη ζωή μας, έβαλαν μπροστά τις εκδικήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του λαού μας. Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν το μόνο δρόμο που μπορεί να είναι αποτελεσματικός και ελπιδοφόρος για τον λαό. Αυτόν τη σύγκρουση του συλλογικού οργανωμένου αγώνα για όλα τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Δεν υποχωρούμε από το δίκαιο αγώνα μας. Δεν υποχωρούμε από τα δίκαια αιτήματά μας. Απαιτούμε διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική προς όφελος του λαού.
Απαιτούμε να πάρουν πίσω τα σχέδια για δημιουργία μονάδας μεξεργασίας ακολημάτων στο σεισμό. Ούτε σκέψη για εργοστάσιο κάρσης. Να κλείσει τώρα ο σταθμός των παλιών νεοκροταφείων του Περάματος και οσμάτων του Περιάκου λειτουργεί στο σεισμό. Άμεση ανάπλαση του παλιού νεοκροταφείου Περάματος σε χώρο πρασίνου και αναψυχής. Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων του ΕΣΠΑ. Όχι στην παρεμποδοποίηση της διαχείρισης των απολυμάτων και σε κάθε μορφή της ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή. Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων. Να καθοριστούν κριτήρια καταλληλότητας για την κατανομή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των χώρων τελικής διάθεσης των απολυμάτων με βάση τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, την ικανότητα της κάθε υποψήφιας περιοχής με προτεραιότητα την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη. Καμία επιβάρηση των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Να πληρώσει το κεφάλαιο με πρόσθετη φορολογία. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να τηρούνται και να επεκταθούν τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Όχι στο master plan της Κόσκο. Να σταματήσουν τώρα τα έργα της Κόσκο στο λιμάνι. Να φύγουν τώρα τα καζάνια του θανάτου από το Πέραμα και την Τραπεζόνα. Να ανακληθούν άμεσα όλες οι άδειες των βιομηχανιών που ρυπαίνουν την περιοχή. Άμεση μετεκατάσταση όλων των δεξαμενών, πετρελοειδών, ενεργών και ανενεργών εκτός οικιστικού ισμού με όλα τα απαραίτητα μέτρα για το περιβάλλον. Ο χώρος των δεξαμενών στο Πέραμα και τα 640 στρέμματα του χώρου των λιβασμάτων να αποδοθούν στο λαό του Περάματος, του κεραστικού της Τραπεζόνας με απολωτρίωση χωρίς αποζημιώσεις. Ούτε σπιθαμή παραχώρηση στα επιχειρηματικά σχέδια του αργού. Αυτοί οι χώροι να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου και ανάσας για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών σε αναψυχή, πολιτισμό, άθληση, υγεία. Καμιά δραστηριότητα με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Καμιά ανταποδοτική λειτουργία άμεση. Αποκλειστική χρηματοδότηση, συντήρηση ή εξορισμό των υποδομών από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεχίζουμε αγωνιστικά. Γεια σας.